συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά τους επενδυτές υπάρχουν και τα βρίσκουν στην περιοχή μας. Μία λοιπόν από τις δραστηριότητες που επιδιώκεται τώρα τελευταία να εγκατασταθεί στην περιοχή μας είναι και οι ανεμογεννήτριες. Εδώ έχει γίνει μια κατάσταση αφόρητη δηλαδή. Έχουμε παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, στο Πράθι συγκεκριμένα και πιο πάνω, στους Αγίους Θεοδόρους, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα. Υπάρχουν η τοπική κοινωνία και γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, το τοπικό συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων, έτσι, τελευταία, πήρε μία απόφαση για την οποία, με συγχωρείτε, δεν είμαι τόσο οργανωμένος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ είναι η περιοχή, η περιοχή που θέλουν να εγκατασταθούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, βέβαια, είχε στις 14 Δεκάτου του 9, έτσι, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τέτοιου είδους εγκατάσταση. 14 Δεκάτου του 9 ήταν η πρώτη φορά που ήρθε για να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων, του τέους Δήμου Αγίων Θεοδόρων. Λέμε η μονάδα των 5, των 7,5 μεγαβάτ. Ναι, των 7,5. Των 7,5. Τώρα επανέρχεται με 35 μεγαβάτ. Επανέρχεται με 36. Και επανέρχονται 2 και 3 και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ο ένας επικαλύπτει τον άλλο στην ίδια περιοχή. Γίνεται ένα λαλούμ δηλαδή. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι και σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρέπει να πάρουμε θέση και πάλι να αρχίσουμε να κάνουμε τι. Να παραπονιόμαστε. Έχει επανέλθει το θέμα, η μία περιβαλλοντική μελέτη για να καταλάβουμε. Έχει επανέλθει. Το πρώτο θέμα έχει ακολουθήσει μια διαδικασία. Τώρα επανέρχεται ξανά και ζητάει από τα 7,5 μεγαβάτ να πάει στα 36. Τώρα ενημερωνόμαστε από άλλες υπηρεσίες ότι έχουν δοθεί άδειες. Χωρίς να έχει ερωτηθεί ο Δήμος, έστω και να γνωμοδοτήσει. Με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Αυτό είναι σε δασική έκταση όμως. Σε δασική έκταση, βέβαια. Δασική, αλλά και ιδιόκτητη. Και ιδιόκτητη. Ιδιωτικό δάσο εννοείς, ότι όχι ιδιόκτητη. Ιδιωτικό δάσο, έχουν ήδη νοικιάσει κάποιες εταιρείες τα χτήματα. Υπάρχουν μισθωτήρια. Και θέλουν να προχωρήσουν και κάποιες έχουν πάρει και περιβαλλοντικές μελέτες και κάποιες αδειοδοτήσεις έχουν ήδη πάρει. Αυτή σε πόση. Αυτή η μάτια είναι για 5. Να ρωτήσω, Πρόεδρε. Αυτή και θα είναι. Μόνο αυτή η Δεν μας έχουμε. Δεν γνωρίζουμε για τις άλλες τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σε τι μήκο εδώ υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού έχετε τον κύριο κοντά στην Εκκλησία. Όχι, εδώ δεν έχει καθαρή θέση. Βλέπω την Παναγία, βλέπω την Εκκλησία εκεί. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη έκθεση. Είναι σε τι απόσταση από την Εκκλησία, ακριβώς από πάνω από τα έλατα. Βόρειο-δυτικά, όπως βλέπουμε, είμαστε στην Εκκλησία και βλέπουμε το βουνό, είναι βόρειο ελαφρώς δυτικά. Επάνω, στην κορυφογραμμή. Και αυτές είναι οι 7. Υπάρχουν κι άλλες 12 με 36 μεγαβάτ, κύριε Πετρίτση. Που εμείς για όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουμε ιδέα, δηλαδή δεν μας ενημερώνει κανείς τι αδειοδοτήσεις δίνει και πού τις δίνει και γιατί τις δίνει. Από τη στιγμή που υπήρχε μια αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς έγινε, για τα λιγότερα. Ναι. Όταν εμφανίστηκε, αυτή που εμφανίστηκε πήρε την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού. Ομόφανη απόφαση. Και άλλες δεν εμφανίστηκαν ακόμα, δεν ξέρουμε τίποτα. Και που πήρε την αρνητική γνωμοδότηση από τη στιγμή που δεν κοινοποιήθηκε, που δεν είχε κοινοποιηθεί πουθενά. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ως μη υπάρχουσα δηλαδή. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε κόμμα σε αντικοινοποιηθεί. Μας έχουν αγνοήσει παντελώς. Είναι ως μη υπάρχουσα. Μη κοινοποιημένες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων στα αρμόδια όργανα και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Από το Δυσού των Αγίων Θεοδόρων. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι είναι και περιοχή Natura. Αυτό.
Αυτό είναι σίγουρο. Προτινόμενη περιοχή. Είναι προτινόμενη περιοχή Natura. Πρώτον, υπάρχει απόφαση από την αρχαιολογική υπηρεσία, έτσι, η θεσμοθέτηση, πρόταση δηλαδή, για τη θεσμοθέτηση ζωνών Α και Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραθείου ή Αγίων Θεοδόρων. Λοιπόν, και υπάρχει, δυστυχώς, και η άδεια για τον κύριο Μάτζαρη. Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντική. Σίγουρα υπάρχει. Βέβαια. Και για τη μελέτη δυναμικότητα. Ναι. Εδώ αυτό που είδατε είναι για 7 ανεμογεννήτριες. Για 5. Για 5 είναι 5,5 μεγαβάτ. Ναι, 7,5 μεγαβάτ. Μιλάμε για άλλες 12, 36 μεγαβάτ. Εκτός από αυτές. Αυτό πόσο επηρεάζει τη γύρω περιοχή με τα 36 μεγαβάτ. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, απλά να λάβω γνώση περιβαλλοντικής μελέτης και μετά να αποφασίσω. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία... Το θέμα δεν είναι, έχει μπλέξει το πράγμα, δεν είναι ένας, είναι τρεις τώρα. Δεν έχει σημασία, δεν με απασχολείται, τα τρεις να είναι, Γιώργο. Να απευθυνθούμε λοιπόν. Εμένα με ενδιαφέρει να διαβάσω τους όρους της αποφάσης, την απόφαση, να διαβάσω τι ακριβώς αναφέρει η περιβαλλοντική μελέτη για να μπορώ να... Και γιατί δεν ενημερώθηκε ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση.